ατελείωτο φαινόμενο είναι το μποτιλιάρισμα στο τελωνιακό σταθμό του Προμαχώνα, αφού οι ουρές των οχημάτων που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας είναι μήκους πολλών χιλιόμετρων. Η έναρξη του οδικού τουρισμού στην Ελλάδα βρίσκει για μια ακόμη φορά την χώρα προετοίμαστη, καθώς η κατάσταση είναι πράγματι εκρηκτική. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, τα οχήματα χρειάζεται να περιμένουν 2,5 με 3 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεσημέρι η κατάσταση ακόμα ήταν δυσκολότερη, ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας έδωσε προφορική εντολή να διεξάγονται λιγότερο λεπτομεριακά οι έλεγχοι, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για μερικές ώρες η ώρα να τρέξει πιο γρήγορα. We came from Poland directly through Serbia and Bulgarian border. I feel okay with the test, so I think it's good for everyone to make a control before we visit Greece. So. Αιτία της τραγικής αυτής κατάστασης είναι η έλλειψη πληρέστερης υποδομής. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα κησέ είναι 3 για τους ταξιδιώτες με γεωταχή και 2 για τα φορτηγά. Επιπλέον δεν έχει ανοίξει ακόμα ο τελωνιακός σταθμός της εξοχής στην Δράμα, όπου έχουν ζητήσει επιτακτικά οι τοπικοί φορείς και ο οποίος θα απορροφούσε μεγάλο κύμα εισόδου από την Βουλγαρία στην Ελλάδα. Η ευθύνη για τα τελωνία και για την είσοδο της χώρας ανήκει στην κεντρική πολιτική σκηνή και δεν ανήκει στην περιφέρεια. Σίγουρα. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι ότι σίγουρα ό,τι γίνεται μέσα στην περιφερειακή ενότητα Ερών μας ενδιαφέρει και φυσικά θέλουμε να έχουμε την εύρυθμη λειτουργία του. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι είναι βέβαιο ότι εκεί πάνω γίνεται αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος αγώνας. Υπάρχουν μερικές χώρες γειτονικές μας που από πέρυσι ξεκίνησαν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτές δεν ζητούν. Δεν θέτουν κανέναν όρο. Ανοίγουν τα σύνορα στους Σέρβους άνευ όρο. Ούτε PCR τεστ αρνητικό, ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, ούτε βέβαια τεστ αντισωμάτων. Οι ίδιοι Σέρβοι μου τα λένε αυτά. Θα πάνε στο Μαυροβούνιο ή θα πάνε στην Αλβανία ή και στη Βοσνία. Η τηλεόραση εδώ πέρα στέλνει αποστολές εκεί στα σύνορα και κάνουν καθημερινή ανταπόκριση εκεί από τις ουρές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βούλγαροι τουρίστες. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα δυστυχώς να δυσφημίζεται η εικόνα της Ελλάδος. Αυτό το πράγμα το θεωρούμε εμείς ότι είναι απαράδεκτο και ότι πρέπει να γίνεται κατανοητό, όπως έγιναν κατανοητές και οι περιπτώσεις των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες που θέλαν να πάνε στη Βουλγαρία. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορούμε σε μια δεδομένη στιγμή να περάσουμε σε χρόνο τετέ. Έτσι, πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι και οι έλεγχοι αυτοί είναι σοβαροί και αυστηροί και πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες. Συμφωνούμε σε αυτό. Η αγορά εκτιμά ότι η μείωση θα φτάσει περίπου το 50% σε σχέση με το έτος 2019 που ήταν ένα έτος φυσιολογικό. Γιατί τεκμέρεται κιόλας και από το γεγονός ότι τα σύνορα ανοίξανε στα μέσα της χρονιάς. Δηλαδή τώρα, μόλις πριν λίγο καιρό ανοίξανε. Από το Γενάρη μέχρι τώρα ήταν κλειστά για όλους τους πολίτες. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε στα νούμερα της προπανδημικής εποχής. Ναι. Αυτοί που έχουν κάνει και τον δεύτερο εμβολιασμό πρέπει να έχουν το ανάλογο πιστοποιητικό, ναι, ότι πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον πριν από 14 ημέρες, mm-hmm, και σε κάθε περίπτωση να έχουν μοριακό τεστ 72 ωρών. Αυτό είναι και φυσικά να συμπληρώσουν την ανάλογη ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλαδή του προορισμού τους. Αυτό δηλαδή που ορίζει και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σίγουρα έχει κάποια καθυστέρηση. Αλλά και δεν μπορεί κάποιος να αφήσει τα σύνορα αφύλακτα. Και ίσως αυτός είναι ένας λόγος για την ελληνική πολιτεία να σκέφτεται σοβαρά το πότε θα ανοίξουν τα σύνορα. Αυτή είναι και η μόνιμη ερώτηση των Τούρκων φίλων και πολιτών που επισκέπτονται το ξενείο. Αγωνιούν διότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι θα περάσουν, δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για άλλη μια χρονιά.